Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης έδωσε την Παρασκευή 8 Μαΐου διευκρινήσεις για τις οικονομικές δραστηριότητες που επαναλειτουργούν από την Δευτέρα 11 Μαΐου. Συγκεκριμένα, από τα φυσικά τους καταστήματα επανεκκινούν οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου με αντικείμενο εξοπλισμού ήχου και εικόνας, κλωστού υφαντουργικών προϊόντων, σιδηρικών χρωμάτων και τζαμιών, χαλιών και επενδύσεων δαπέδου και τείχου, ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, επίπλων φωτιστικών και άλλων είδων οικιακής χρήσης, εγγραφών μουσικής και εικόνας, παιχνιδιών και κάθε είδους ενδυμάτων, υποδημάτων και δερμάτινων ειδών, καλλιντικών και ειδών καλοπισμού, ορολογιών και κοσμημάτων, καινούριων ειδών και μεταχειρισμένων ειδών. Επίσης, επανακοινούν από τα φυσικά τους καταστήματα τη λειτουργία τους οι εξής επιχειρήσεις: ενοικίασης και εκμίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών, ενοικίασης βιντεοκασετών και δίσκων, ενοικίασης και εκμίσθωσης άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης και καθώς επίσης τα καταστήματα που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίες καταστήματα εντός καταστήματος. Την ίδια ημερομηνία επανελειτουργούν οι επιχειρήσεις με αντικείμενο το λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και λαϊκές κλωστοϊφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων καθώς και άλλων ειδών. Τέλος, επαναλειτουργούν οι σχολές ερασιτεχνών οδηγών, οι επιχειρήσεις με αντικείμενο τα τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα σε φυσικό κατάστημα, καθώς και οι υπηρεσίες διαιτολογίας.